Συντρόφοι και σύντροφοι, να σας καλωσορίσουμε, στην προεκλογική συγκέντρωση της ΟΚΔΕ στα Γιάννενα. Να πούμε έτσι ότι οι ομιλίες, οι εισηγήσεις θα είναι δύο. Ξεκινάει η συντρόφισσα η Νάντια Τζόρτζη, υποψήφια βουλευτής στο νομό Ιωαννίνων με την ΟΚΔΕ, πρόεδρος του Συλλόγου Εστιακών των Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και στη συνέχεια, εγώ, επίσης υποψήφιος βουλευτής με την ΟΚΔΕ στα Ιωάννινα, εργαζόμενος δενομέας στην Ιφούρ και μέλος της Επιτροπής Αγώνα Δενομέων Ιωαννίνων. Δίνω το λόγο στην συντρόφισσα την Νάντια για το πρώτο κομμάτι και συνεχίζουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζω και εγώ από τη μεριά μου στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Μπροστά στις εκλογές της 21ης Μαΐου, οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την εικονική πραγματικότητα που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και πλάι και το ΠΑΣΟΚ έχουν δημιουργήσει ρίχνοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στη μαύρη προπαγάνδα της αυτοπροβολής τους. Τόνοι λάσπης και ψεμάτων συνοδεύουν τα αυτάρεσκα και υποκριτικά τους χαμόγελα, με τα οποία προσπαθούν για άλλη μια φορά να εφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Θέλω να πάμε φυσικά στις εκλογές έχοντας ξεχάσει το έγκλημα των τεμπών, την ίδια στιγμή που για όλους εμάς, τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, βαραίνει ακόμα η σκιά αυτής της δολοφονίας, ως όλοι υπεύθυνοι, το σύστημα των ιδιωτικοποιήσεων, του κέρδους, το πολιτικό τους προσωπικό παραμένουν ακόμα ατιμόρυτοι. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις, η κοινωνική έκρηξη μετά από τα τέμπη έδειξε με το πιο καθαρό τρόπο τη μαζική απόρριψη όλου του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, τίποτα δεν θα είναι ικανό να αλλάξει το βαθύ αποτύπωμα που άφησε αυτή η κοινωνική έκρηξη και φυσικά δεν ήταν ένας κεραυνός σε νεθρία, αλλά ήταν απλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τώρα η αηδία και η οργή που δικαίως αισθάνονται οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί αυτή την περίοδο δεν πρέπει να στραφεί στην ανυποριά της αποχής όπως επιθυμεί πρωτίστως κιόλας η Νέα Δημοκρατία. Η ΟΚΔΕ προεδροποιεί και καλεί, όχι στην αποχή γιατί ρίχνει νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας, αυξάνει τεχνικά τα εκλογικά ποσοστά των μεγάλων αστικών κομμάτων και τους επιτρέπει να συγκροτούν τεχνητά κυβερνήσεις, την ίδια στιγμή που είναι όμως μειοψηφία μέσα στην ελληνική κοινωνία. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πασχίζουν από κοινού να μας επιβάλλουν τον ίδιο εκβιασμό, καθένας όμως με τη δική του κυβερνητική πρόταση, για τη λεγόμενη πολιτική σταθερότητα, την οποία πρέπει οπωσδήποτε έτσι να προκύψει από αυτές ή τουλάχιστον από τις επόμενες κάλπες. Αυτή η σταθερότητα φυσικά εμείς τη μεταφράζουμε και αυτό είναι στην πραγματικότητα η συνέχιση της ίδιας και μιας ακόμα χειρότερης πολιτικής στόχιας, της ακρίβειας, των πληστηριασμών, των ιδιωτικοποιήσεων, των σκληρών αντεργατικών μέτρων, της αστυνομοκρατίας και της καταστολής, των πανάκριβων εξοπλισμών σε βάρος κιόλας των δαπανών για τις κοινωνικές ανάγκες, της επικίνδυνης συστράτευσης με τα φιλοπόλεμα σχέδια του ΝΑΤΟ και την ΗΠΑ, που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε μια απέραντη βάση και σε ορμητήριο όλων των υπεριαλιστών. Η ΟΚΔΕ καλεί σε μαζική καταδίκη όλων αυτών των σχεδίων. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξεφορτωθούμε τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Καμώνονται τους κεντρώους, την ίδια στιγμή που είναι η πιο ακραίοι στην ταξική λύσα που εξαπολύουν απέναντι στους εργαζόμενους και την νεολαία. Λαιλάτισαν όλο το δημόσιο πλούτο, ξεπούλησαν τα πάντα, ακόμα και το νερό, ακόμα και τις μονάδες για τα καρκινοπαθή παιδιά, την ίδια στιγμή που ταΐζουν με δεκάδες δις τους πλούσιους και το κεφάλαιο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ώρα που οι εργαζόμενοι βλέπουν το μισθό να τελειώνει στα μισά του μήνα, την ώρα που εκτοξεύονται η ακρίβεια, η φτώχεια, η εξαθλίωση, τα κομμένα ρεύματα, η αδυναμία ικανοποίηση ακόμα και των πιο βασικών αγαθών όπως το γεμάτο τραπέζι με το φαγητό, η άχρηστη, παύλα άριστη της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη με τα πάσχια τα επιδόματα ελεημοσύνης τους, στην πραγματικότητα επιδοτούν την αύξηση των τιμών, δηλαδή την εκτείναξη των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και των πλουσίων. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δεν έχει τίποτα απολύτως να ζηλέψει ακόμα από την ακροδεξιά. Αστυνομοκρατία, πογκρόμ ενάντια σε αγωνιστές και διαδηλωτές, ρατσιστικές δολοφονίες Ρωμά, προσφύγων μεταναστών, έχουν γίνει σήμα κατά τεθέντους. Έχουν φέρει στο προσκήνιο φιλοχοντικούς, φιλοβασιλικούς, πρόσωπα και λογικές από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας μας. Κλείνουν το μάτι σε ακροδεξιά, φασιστικά, λυσασμένα νεοφιλελεύθερα σχήματα,
προκειμένου να βρουν έτσι κάποια πολιτικά δεκανίκια. Μια αυτοδυναμία που με έπαρση Λουδοβίκου θέλει να πετύχει τώρα ο Μητσοτάκης, θα είναι για όλους εμάς τους εργαζόμενους μια καταστροφική εκδοχή, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τους μαυρίσουμε. Ακόμα η ΟΚΔΕ καλεί να γυρίσουμε την πλάτη στην απάτη του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, όπως λέει και το σύνθημά τους ως εδώ, γιατί πραγματικά ως εδώ με αυτά τα οποία, με τη ζημιά την οποία μας έκαναν, το τσαλαπάτημα της Λαϊκής Βούλησης στο δημοψήφισμα του 2015 γράφτηκε ανεξίτηλα στην ιστορία ως μια από τις πιο βιβάναυσες αντιδημοκρατικές πολιτικές πράξεις στην ιστορία μας. Γιατί το τρίτο μνημόνιο που έφερε και εφάρμοζε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα τέρας φορολογίας, ιδιωτικοποιήσεων και άνοιξε το δρόμο έτσι στα αρπακτικά των φανς που σήμερα πληστηριάζουν τα λαϊκά σπίτια. Όλα αυτά τα έκανε με το δίθεν αριστερό προσωπείο, παίρνοντας σύγχυση και απογοήτευση. Είναι δεδομένο πως προσπαθεί να προβληθεί ως το μικρότερο κακό, αλλά είναι σίγουρο έτσι πως το μικρότερο κακό οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο κακό. Επομένως, ναι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας που άνοιξαν το δρόμο για αυτή τη σκληρή τετραετία της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, όπου ζήσαμε και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Σήμερα θέλει εκ νέου να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό, ταΐζοντας και πάλι τα πάντα. Θα φέρουν, λένε πάλι, το νερό στο δημόσιο. Φυσικά, ποιος ακριβώς θα το κάνει αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ξεπούλησε τα τρένα, έβαλε την ενέργεια, έφτιαξε το χρηματιστήριο ενέργειας, ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετέτρεψε το υπερταμείο σε ένα τσιφλικά του δημόσιου πλούτου. Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε με αρκετό θράσος πως ήταν λίγοι οι δεκάδες χιλιάδες φυλιστηριασμοί που έγιναν επί της διακυβέρνησής του και ότι φυσικά αυτή είναι η ώρα για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η οικονομία. Λόγια σωστού νέου φιλελεύθερου, που υποκλίνεται φυσικά στις λογικές της αγοράς, στην ασυνοδοσία δηλαδή του κέρδους, στη λογική του απαγορεύεται, το απαγορεύεται για το κεφάλαιο. Γι' αυτό άλλωστε τώρα δεν έχει λέξη να πει για την αντιστροφή των ιδιωτικοποιήσεων, ούτε για τα τρένα, ούτε για κανένα άλλο δημόσιο αγαθό. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε την προηγούμενη τετραετία ψήφισε δεκάδες μέτρα και νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα τα εκτρώματα του Μητσοτάκη, εκτρώματα των νόμων Κεραμέως για την εκπαίδευση και μια σειρά ακόμα αντεργατικά μέτρα. Τώρα ορκίζεται φυσικά σε όλους τους τόνους ότι το πρόγραμμά του είναι κοστολογημένο, δηλαδή δεν θα ξεφύγει από την λεγόμενη έτσι δημοσιονομική πειθαρχία. Με άλλα λόγια, ορκίζεται σταστικά επιτελείο ότι θα είναι φρόνιμος, όπως και ήταν φυσικά και την προηγούμενη φορά, και θα εξυπηρετήσει έτσι πιστά τα αστικά του συμφέροντα. Στο κάτω-κάτω, ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός έχει βυθιστεί στην διαφθορά. Στα ψηφοδέλτια του θα βρούμε όχι μόνο πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τους δικούς του επιχειρηματίες και τους δικούς του άριστους. Μαύρο λοιπόν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία από κοντά και το ΠΑΣΟΚ θέλουν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό για όλα τα μεγάλα προβλήματα που σήμερα έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά συνολικά η ανθρωπότητα. Πρώτα και κύρια για την πραγματική κατάσταση στην οικονομία. Όλα τα χρέη, δημόσια και ιδιωτικά, που έχουν εκτιναχθεί και η αποπληρωμή τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αυτά τα αστικά κόμματα διαγωνίζονται για το ποιος θα πετύχει, θα εξασφαλίσει την καλύτερη επενδυτική βαθμίδα, ποιος δηλαδή θα εξασφαλίσει τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα που τους συνοδεύουν. Ανταγωνίζονται δηλαδή για το ποιος από όλους θα μας ρίξει τους δανειστές και τις αγορές, θα μας φίξει τη θηλιά του χρέους ακόμα περισσότερο στο λαιμό. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας με τις δικές του πλειαρίες περί ανάπτυξης, κρύβουν ότι μέσα και σε αυτή την κρίση μια ελίτ τις αυρίζει χωρίς όριο, με τις δικές μας πλάτες, το δικό μας αίμα, τη δική μας δυστυχία, το δικό μας υδρότα και μάλιστα με τον πιο παρασιτικό τρόπο. Γιατί τα τεράστια αυτά κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων δεν προέρχονται σε καμία περίπτωση από παραγωγικές επενδύσεις. Προέρχονται αντίθετα από φοροαπαλλαγές, από τη φοροδιαφυγή, από την εκτείναξη των τιμών που επιβάλλουν κάνοντας μια πραγματική ληστεία στο λαϊκό εισόδημα, από τα δεκάδες εκατομμύρια των κρατικών ενισχύσεων που δέχονται από αυτή την κυβέρνηση και φυσικά και πάνω απ' όλα από μια ισοπαίδωση των εργατικών δικαιωμάτων και κάθε κατάκτηση που σήμερα χτυπιέται καθημερινά στους χώρους εργασίας.
Όλοι αυτοί προσπαθούν να μας κορυδέψουν με τις δίθεν δικές τους κυβερνητικές επιτυχίες. Μας λένε ότι αύξησαν τους μισθούς, τις συντάξεις, ότι μείωσαν την ανεργία, ότι έφεραν επενδύσεις, ανάπτυξη, ψηφιακή επανάσταση, ότι ασκούν κοινωνική και στεγαστική πολιτική με τα ΠΑΣ, με τα καλάθια και με τα φιλοδορήματα ελεημοσύνης. Όμως η πραγματική κατάσταση της οικονομίας είναι αυτή η οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι άνεργοι και οι νέοι καθημερινά. Με τους μισθούς πείνας που έχουν καταντήσει τους εργαζόμενους νεόπτωχους, με τις κλεμμένες συντάξεις που παραμένουν σε επίπεδα φτώχεια και εξαθλίωσης, με την ακρίβεια που κανένας ούτε θέλει ούτε μπορεί να χαλιναγωγήσει γιατί πίνουν νερό στο όνομα της εσχροκέρδειας, δηλαδή του ανεμπόδιστου κέρδους των καπιταλιστών. Με τους χιλιάδες απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος, τα λαϊκά σπίτια που βγαίνουν στο σφυρί, τα ΜΑΤ που διώχνουν από τα σπίτια τους φτωχούς, με την όλο και πιο δύσκολη πρόσβαση στα δημόσια συστήματα υγείας και παιδείας που διαρκώς εμπορευματοποιούνται, με τους εργάτες να πετσοκόβονται στους χώρους εργασίας, με την μεταργατικά ατυχήματα, δολοφονίες λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας, όπως ακριβώς επιβάλλει η νομοθεσία του Χατζηδάκη, και γενικότερα οι νόμοι της αγοράς, δηλαδή αυτά εδώ πέρα τα οποία επιθυμούν τα αφεντικά. Ταυτόχρονα η πολιτική, η απειλή του πολέμου σκιάζει απειλητικά τον ορίζοντα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και όλοι τους μαζί λένε πως δίνοντας βάσεις, αεροδρόμια, λιμάνια όπως αυτό της Αλεξανδρούπολης γινόμαστε πιο ισχυροί, ότι ΝΑΤΟ και ΗΠΑ θα μας προστατεύσουν, ενώ στην πραγματικότητα μας βουλιάζουν όλο και περισσότερο σε μια σύγκρουση με την Ουκρανία, σε ρόλο μπροστάρι κιόλας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ψήφισαν κυρώσεις, έστειλαν όπλα και πολεμοφόδια, καλοδέχτηκαν τους Ναζί αζωφίτες του Ζελένσκι μέσα στη Βουλή και με ένα στόμα μια φωνή αποδέχονται το δόγμα που λέει «Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία». Η εποχή μας σφραγίζεται από την απειλή ενός νέου πολέμου, ακόμα μάλιστα και με πυρηνικά. Αυτή η τεράστια σύγκρουση των ΗΠΑ και των δυτικών υπερελιστών με Ρωσία και Κίνα και όλες τις νέες δυνάμεις, σε αυτή βασικά τη σύγκρουση, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ και όλη η ενοικιαστική τάξη παίρνουν το μέρος των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ και με ένα στόμα πάλι μια φωνή συντάσσονται γύρω από το σύνθημα «Ανήκομεν στη Δύση», στη σωστή πλευρά της ιστορίας όπως λένε. Αυτή η πολιτική φυσικά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Θρέφει τυχοδιοκτικούς ανταγωνισμούς της Ελλάδας με την Τουρκία, που βεβαίως δεν γίνονται για κανένα εθνικό κυριαρχικό δίκαιο, αλλά για τα αντιδραστικά συμφέροντα των κυρίαρχων αστικών τάξεων και των υπεριαλιστών. Ενάντια σε αυτή την απειλή του πολέμου, η ΟΚΔΕ παλεύει για ένα μαζικό, μαχητικό, αντεπιλεμικό κίνημα που δεν θα γίνεται ουρά κανενός υπεριαλιστή, ούτε δυτικού ούτε ανατολικού, που θα παλεύει στη δική μας χώρα για την ήττα της δικής μας αστικής τάξης και της δικής μας κυβέρνησης, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη ενάντια στο στρατόπεδο ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Ακόμα σε όλο τον κόσμο η περιβαλλοντική καταστροφή επελάβει. Όλα τα αστικά επιτελεία και όλοι οι πλούσιοι μαζί μιλούν για μια νέα δίθεν πράσινη ανάπτυξη. Είναι το νέο πεδίο κερδοσκοπίας του κεφαλαίου, όπως φάνηκε άλλωστε και με την εσπευσμένη απολιγνητοποίηση που δεν είχε κανένα άλλο στόχο πέρα από τη στήριξη των παρόχων της ενέργειας, τη στήριξη του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Η προστασία του περιβάλλοντος, η απαραίτητη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δεν μπορούν να υιοθετηθούν κάτω από τη λογική και την υπεράσπιση του συστήματος του κέρδους που τα θυσιάζει όλα στο βωμό του. Χρειάζεται μια άλλη οργάνωση οικονομίας με ένα διεθνιστικό, σοσιαλιστικό σχεδιασμό από τους ίδιους αυτούς που παράγουν καθημερινά τον πλούτο, από όλους εμάς τους εργαζόμενους. Η ΟΚΔΕ μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Η κρίση του συστήματος είναι τόσο μεγάλη που μπροστά μας βρίσκονται πολύ δύσκολες μέρες και σκληρά μέτρα. Εργαζόμενοι φτωχά λαϊκά στρώματα και νεολαία, αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση που δεν λύνεται ούτε με ημίμετρα, ούτε με μισόλογα, ούτε με αυταπάτες για εύκολες κοινοβουλευτικές ή άλλου τύπου λύσεις. Να για ποιο λόγο το πρόγραμμα του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25 είναι και ακατάλληλα και αδιέξοδα. Καταρχάς, το ΚΚΕ πρόσφατα υπερψήφισε το κατάπτυστο επίδομα των 600 ευρώ για τους ένστολους, μια κίνηση ντροπιαστική που ξεπλένει τους μηχανισμούς καταστολής. Αλλά και στις μεγάλες κινητοποιήσεις για τα τέμπη, ούτε στιγμή δεν έθεσε το κύριο βασικό ζήτημα.
την ανάγκη αυτό το κίνημα να μεταξελιχθεί σε μια ρωμαλαία διεκδίκηση, ώστε να γυρίσουν οι συγκοινωνίες στο δημόσιο. Και ανταυτού το ΚΚΕ έλεγε είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, πάλι καπιταλισμό θα έχουμε, σπέρνοντας έτσι σύγχυση και απογοήτευση μέσα στις γραμμές του κινήματος. Έτσι όμως αντιμετωπίζει το ΚΚΕ όλους πάνω κάτω τους αγώνες, με τη διάσπαση όπως και με τις ξεχωριστές συγκεντρώσεις και πορείες, καθυλώνοντας αυτούς τους αγώνες στα μισά του δρόμου, για να παραπέμπει ύστερα μόνο στην εκλογική του ενίσχυση, την ψήφο δηλαδή για περισσότερους βουλευτές για το ΚΚΕ. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και σήμερα το ΚΚΕ λιβανίζει τα σταλινικά καθεστώτα, τις αποκρουστικές μονοκομματικές δικτατορίες που λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που τόσο πολύ δυσφήμισαν την εναλλακτική λύση, το απελευθερωτικό όραμα του σοσιαλισμού. Αλίμονο φυσικά να επιτρέψουμε να επαναληφθούν αυτά τα εγκλήματα σε βάρος του εργατικού κινήματος. Επομένως, καμία ψήφος στο ΚΚΕ. Η ψήφος στο ΚΚΕ ούτε ενισχύει, ούτε ριζοσπαστικοποιεί τους αγώνες. Αντίθετα, υψώνεται ως ανάγχωμα μπροστά τους. Όσο για το ΜέΡΑ25 δεν είναι ένα αριστερό κόμμα, αλλά πρόκειται για έναν αστικό σχηματισμό που προήρθε από το ξέφτισμα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Προβάλλει ως ρεαλιστικές τις τεχνοκρατικές συνταγές του, στην πραγματικότητα όμως η ανεξιοπιστία του είναι απόλυτη. Ο ίδιος ο Βορουφάκης δεν έχει φυσικά κανένα απολύτως δικαίωμα να παρουσιάσει τους εκπρόσωπους του περήφανου όχι του δημοψηφίσματος. Ούτε φυσικά ως εκφραστής της αντιμητσοτακικής ψήφου. Γιατί είναι αυτός ένας από τους βασικούς υπεύθυνους της δικολόγησης του 2015, που προετοίμασε τις ενδιάμεσες τεχνοκρατικές και αυτές συμφωνίες που αναγνώρισαν ότι το χρέος είναι νόμιμο και άρα πρέπει να το αποπληρώσουμε. Και άλλωστε σήμερα το ΜέΡΑ25 δεν λέει τίποτα σαφές για τα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή την κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, τον πόλεμο, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι μια πραγματική ρήξη αυτή τη στιγμή απαιτεί και κρίσιμες επιλογές, μαζικές εθνικοποιήσεις, μονομερή στάση πληρωμών, διαγραφή του χρέους, καθιέρωση του εθνικού νομίσματος και μέτρα γενικότερα αντικαπιταλιστικά. Για όλα αυτά το ΜέΡΑ25 θα μας πει και ναι και όχι, και ναι και ίσως και μπορεί και τίποτα σαφές σε τελική ανάλυση. Στην πραγματικότητα οι τεχνοκρατικές δίθεν λύσεις είναι και ουτοπικές και ανεφάρμοστες. Αυτό που χρειαζόμαστε εν τέλει είναι σκληροί αγώνες των εργαζομένων και ένα επαναστατικό πρόγραμμα μέσα σε αυτούς, όχι τα πεφωτισμένα επιτελεία των ακαδημαϊκών και των δικηγόρων, όχι τα φωτεινά χαμόγελα στις αφήσεις έτσι των μεγάλων αρχηγών και των υποψηφίων τους. Οι επιλογές του ΜέΡΑ25, ακόμα πιο ανεμβάτης από αυτές του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, απειλούν σήμερα όποιον αριστερό τους ακολουθήσει να βρεθεί στην απομόνωση και στην αποστράτευση από τους αγώνες, όπως άλλωστε έχουμε δει σε πολλές άλλες περιπτώσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η ΟΚΔΕ τέλος θέλει να τονίσει το εξής. Σημαίνουμε συναγερμό ότι όποια κυβέρνηση και αν μαγειρευτεί, οι μέρες που υπάρχουν, που έχουμε μπροστά μας, είναι δύσκολες και σκληρές. Γιατί δεν ζούμε μια κανονική αστική δημοκρατία. Η πολιτική σύψη ξεχυλίζει από παντού, από όλους τους κρατικούς και τους κυβερνητικούς θεσμούς. Από όλα τα λαμπερά ονόματα που κοσμούν σήμερα τα ψηφοδέλτια των αστικών κομμάτων και από όλη τους την αυλή, όπως ο Πάτσης, ο Λιγνάδης, η Καηλή, ο Γεωργούλης και δεν συμμαζεύεται. Φυσικά όλη αυτή η βρωμερή αλητεία των σκανδάλων είναι αποτέλεσμα ενός μεγαλύτερου ακόμα σκανδάλου, που είναι η βάρβαρη και ανελέητη έτσι νεοφιλελεύθερη ταξική πολιτική. Μια πολιτική που θέλει να ρίξει την κρίση του συστήματος στις πλάτες των εργαζομένων. Μια πολιτική έτσι που χτυπάει, που θέλει να τσακίσει την αξιοπρέπεια και κάθε δικαίωμα των φτωχών με κάθε νόμιμο και παράνομο μέσο. Μια πολιτική που ορθώνει μπροστά μας την απειλή καθεστώτων ακόμα πιο αυταρχικών ή ακόμα και την απειλή του ίδιου του πολέμου. Αυτή η πορεία μπορεί και πρέπει να ανατραπεί με ένα σκληρό αγώνα των εργαζομένων και της νεολαίας, εξοπλισμένων φυσικά με μια πολιτική επαναστατική. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί η ψήφος στην ΟΚΔΕ. Ψήφος στην ΟΚΔΕ λοιπόν για μια αριστερά επαναστατική, τη μόνη χρήσιμη επιλογή στις εκλογές στην 21η Μαΐου.
και σύντροφοι, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα φτωχάλα εκαστρώματα, βλέπουμε καθημερινά τις ζωές, το μέλλον, την αξιοπρέπειά μας να θυσιάζονται για τα κέρδη και τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Δεν υπάρχει προοπτική για καλύτερες μέρες, ούτε με τη συνέχιση της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, ούτε με την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Εμείς οι ίδιοι είμαστε που πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση. Εμείς οι ίδιοι είμαστε που πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Με ένα ριζοσπαστικό, ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας. Με βασικό σύνθημα να πληρώσουν οι πλούσιοι. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις που δολοφονούν. Εθνικοποίηση των συγκοινωνιών, της ενέργειας, του νερού, των βασικών υπηρεσιών και αγαθών χωρίς αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο. Για να έχουν ευθυνές τιμές και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές. Ενάντια στην ακρίβεια και τη φτώχεια. Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Πλαφών και μείωση τιμών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, συλλογικές συμβάσεις εργασίας υποχρεωτικές για όλους και απαγόρευση των απολύσεων. Ενάντια στις απαγές των λαϊκών κατοικιών. Μπλόκους στους πληστηριασμούς και τις εξώσεις με επιτροπές αγώνα σε κάθε γειτονιά. Με διαγραφή χρεών των λαϊκών οικοκυριών με ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα κατασκευής φθηνών λαϊκών κατοικιών. Ενάντια στον πόλεμο και τον υπεριαλισμό. Να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, να διώξουμε τις βάσεις του θανάτου των Αμερικανών. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο και στις κυρώσεις στις πλάτες των λαών. Όχι στους πανάκριβους εξοπλισμούς. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στον πόλεμο της Ουκρανίας, στο ΝΑΤΟ, στους εξοπλισμούς, είναι χρήματα τα οποία κόβονται από τις συντάξεις, από τους μισθούς, από την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. Ενάντια στο κράτος έκτακτης ανάγκης, ανυποχώρητος και μαχητικός αγώνας για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των πολιτικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Με επιτροπές αγώνα και αλληλεγγύης παντού για να βάλουμε τέλος στην καταστολή και την κρατική τρομοκρατία. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και την ανεργία, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις βάρβαρες επιθέσεις και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις βασικές μας ανάγκες, δεν χρειάζονται κούφια λόγια και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Χρειάζονται βαθιές τομές στη λειτουργία της οικονομίας, χρειάζονται βαθιές τομές στη λειτουργία της ίδιας της χώρας. 1. Άμεση πάυση πληρωμών και μονομερής διαγραφή του χρέους. Ή θα πληρώνουμε τους τραπεζίτες και τους στογογλύφους, ή θα ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία και την δημόσια παιδεία. Κανένα άλλο ευρώ να μην πάει σε ένα χρέος το οποίο δεν είναι καν δικό μας, το έχουν δημιουργήσει οι τραπεζίτες, οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους και το έχουν φορτώσει στις πλάτες μας. Έξοδος από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιβάλλουμε ένα εθνικό, άμεσα εθνικό νόμισμα. Αν θέλουμε να αποφασίζουμε εμείς για τις ζωές μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να βγούμε από τη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι φτιαγμένη να επιβάλλει μνημόνια, να επιβάλλει αντεργατικά μέτρα, να τσακίζει δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων και της νεολαίας. Και να σκορπίζει και να σκορπάει κέρδη στους καπιταλιστές, να γεννάει τον πόλεμο, τον ρατσισμό και την ακροδεξιά. Εθνικοποιήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, των τραπεζών και όλων των τομέων κλειδιά της οικονομίας, χωρίς αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο. Βαριά φορολογία των κερδών και των πλουσίων. Να πάρουμε τον πλούτο που λιμνάζει στους σκομμένους λογαριασμούς των καπιταλιστών για να μπορέσουμε έτσι να ξαναβάλουμε μπρος στην παραγωγή, να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Για να ξαναλειτουργήσει η οικονομία έχοντας στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και όχι τα κέρδη μιας κούρτας καπιταλιστών. Τέλος, αυτά τα μέτρα, αυτές οι βαθιές τομές στην οικονομία και τη λειτουργία συνολικά της χώρας δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν άλλοι για μας. Χρειάζεται μια δικιά μας κυβέρνηση, μια κυβέρνηση των εργαζομένων, η οποία θα στηρίζεται στους αγώνες μας, στην αυτοοργάνωσή μας, που θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς, που θα λειτουργεί με μια πραγματική εργατική δημοκρατία, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με την μνημονιακή αστική δημοκρατία των πλουσίων και φυσικά δεν θα έχει και καμία σχέση με τα εκτρώματα των σταλινικών δικτατοριών που ζήσαμε τον προηγούμενο αιώνα. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική ανατροπή και όχι μόνο μια απλή πολιτική και κυβερνητική αλλαγή. Αυτός ο δρόμος δεν είναι εύκολος, είναι μακρύς και δύσκολος. Αλλά είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος, ο μόνος δρόμος που οδηγεί στη νίκη και όχι στην ήττα και την απογοήτευση. Και σε τελική ανάλυση αυτόν τον δρόμο δεν τον επιλέξαμε εμείς. Εργοδότες και επιχειρηματίες, βιομήχανοι και τραπεζίτες από κοντά και κυβερνήσεις τους όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 4 δεκαετίες και ειδικά μετά τη χρεοκοπία έτσι του ελληνικού καπιταλισμού από το 2010 και μετά, μας έχουν κηρύξει
έναν αμήλικτο και ανελαίητο πόλεμο. Είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι την οριστική συντριβή μας. Απέναντι λοιπόν στον δικό τους ταξικό πόλεμο, εμείς δεν μπορούμε να κοιτάξουμε ούτε την καλή θέληση και το διάλογο, ούτε μπορούμε να κοιτάξουμε ανούσες ρητορίες μέσα στη Βουλή. Πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε τον δικό μας λυσαλαίο και αποφασισμένο πόλεμο. Με γενικές απεργίες, με καταλήψεις, με διαδηλώσεις, με ενότητα, αποφασιστικότητα και μαχητικότητα. Με μια δικιά μας εξέγερση, όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο γαλλικός λαός. Απέναντι σε όσους λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, πρέπει να πούμε ότι μπορούμε να νικήσουμε. Πράγματι, έχουμε υποστεί ήττες, αλλά έχουμε υποστεί και μια σειρά από επιτυχίες και νίκες και πρέπει να τα αναφέρουμε για να μην παρασυρώμαστε έτσι από τις συκοφαντίες και τον ιδεολογικό τους πόλεμο. Γιατί εμείς είμαστε η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς είμαστε που σπάσαμε τις χουντοαπαγορεύσεις μέσα στην καραντίνα που επέβαλε ο Μητσοτάκης, εμείς είμαστε που καταργήσαμε στην πράξη την απαγόρευση των διαδηλώσεων και ακυρώσαμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και όταν συγκάλυπταν το έγκλημα στα Τέμπη, εμείς ήμασταν που με δύο γενικές απεργίες, με μεγάλες διαδηλώσεις, με 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να διαδηλώνουν στον δρόμο, τους δικάσαμε και τους καταδικάσαμε. Αναδείξαμε τους πραγματικούς ενόγους για το έγκλημα στα Τέμπη, αναδείξαμε την ευθύνη των ιδιωτικοποιήσεων. Κάποιοι θα πούνε ότι αποτύχαμε. Και πράγματι, η αλήθεια είναι ότι δεν ρίξαμε την κυβέρνηση. Δεν σταματήσαμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Και ο Καραμαλής, αντί να είναι στη φυλακή, αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος. Κάναμε όμως την αρχή. Αναδείξαμε την αποτυχία του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Και θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι στο επόμενο μεγάλο ξέσπασμα, στην επόμενη κοινωνική έκρηξη. Η οποία θα έρθει σίγουρα γιατί όλοι νιώθουμε την ίδια οργή, την ίδια αηδία για αυτή την πολιτική που εφαρμόζουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Όλοι μας έχουμε την επιθυμία να τη συντρίψουμε. Έχουμε ξαναπιάσει το νήμα των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος, του παρατεταμένου κοινωνικού πολέμου της περίοδου 2010-2012. Οι αγώνες όμως από μόνοι τους δεν αρκούν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα μάλιστα τις αδυναμίες μας και να ξεπεράσουμε την κρίση του εργατικού και του συνδικαλιστικού κινήματος. Χρειαζόμαστε ενότητα. Όχι εκλογική ενότητα μεταξύ κομμάτων, ενότητα της τάξης, των εργαζομένων, των νέων, των φτωχών. Να ξαναζωντανέψουμε τα σωματεία μας, τους ιδιωτικούς μας συλλόγους, να φτιάξουμε καινούρια όπου δεν υπάρχουν. Να δημιουργήσουμε επιτροπές αγώνα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολή. Για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τους αγώνες μας και να μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε έτσι τη δύναμή μας. Επίσης, πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα πολιτική δύναμη, μια νέα επαναστατική αριστερή δύναμη, που θα έχει μια στέρεα εργατική και κομμουνιστική αναφορά, που δεν θα υποκύπτει ή θα προδίδει τους εργαζόμενους με την πρώτη δυσκολία, που δεν θα τρέχει πίσω από ξένες σημαίες εγκαταλείποντας τις αρχές της, που δεν θα χαρακτηρίζεται από εκλογικό κρετινισμό. Μια αριστερά επαναστατική, η οποία δεν θα υποκύπτει στις αυταπάτες εύκολων λύσεων τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Μια αριστερά επαναστατική με έντιμους αγωνιστές που θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων, που δεν θα λυγίζουν και θα υπερασπίζονται μέχρι τέλους τα συμφέροντα των εργαζομένων και της νεολαίας. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Δεν έχουμε καμία σχέση με το αστικό κράτος και τα κόμματά τους, με την επίσημη πολιτική σκηνή και τα τζάκια της. Στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ συμμετέχουν αποκλειστικά εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, φτωχοί, μέλη διοικήσεων σωματείων και φοιτητικών συλλόγων, συνδικαλιστές και αγωνιστές, με σημαντική δράση και συμβολή σε όλους τους αγώνες και τα κινήματα. Συμμετέχουμε, η οργάνωσή μας συμμετέχει και συμμετείχε σε όλους τους μεγάλους αγώνες και τις εξεγέρσεις του ελληνικού εργατικού κινήματος. Από την εξέγερση των καπνεργατών το Μάιο του 1936 στη Θεσσαλονίκη, τα Δεκεμβριανά του 1944 και την Ελληνική Επανάσταση του 1943-1949, στα Ιουλιανά του 1965, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973 και φυσικά σε όλους τους μεγάλους και μικρούς αγώνες της μεταπολίτευσης. Η ΟΚΔΕ, με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει και σε αυτές τις εκλογές, θέλει να δείξει ότι εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε η πραγματική κοινωνική δύναμη. Γιατί εμείς είμαστε που παράγουμε τον πλούτο της κοινωνίας, αυτό το πλούτο που καρπώνεται μια ισχνή μειοψηφία, μια ισχνή παρασιτική ελίτ. Μια κοινωνική μειοψηφία η οποία γιγαντώνει τις περιουσίες της σε φορολογικούς παραδείσους, ενώ εμείς ζούμε ένα αβίωτο και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να βγάλουμε το μήνα.
Το πρόγραμμα της ΟΚΔΕ αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο από τη φτώχεια, την αθλειότητα των αστικών μνημονιακών δυνάμεων, την κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Η συμμετοχή μας στις εκλογές θέλει να ενισχύσει το αγωνιστικό πνεύμα των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και νέων, όλων όσων το σύστημα της εκμετάλλευσης τους πετάει στο περιθώριο σαν μια άχρηστη μάζα αναλώσιμου. Μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας, λέμε στους εργαζόμενους πως χωρίς μια νέα μαζική αγωνιστική επαναστατική πρωτοπορία, χωρίς ένα νέο μαζικό επαναστατικό κόμμα, πραγματικό χρήσιμο εργαλείο στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, θα είμαστε καταδικασμένοι στη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος, της φτώχειας, του πολέμου και της περιβαλλοντικής καταστροφής. Αυτός είναι ο αγώνας της ΟΚΔΕ. Η καθημερινή μας πάλι μέσα στους αγώνες και τα κινήματα για την ανασυγκρότηση και την ανασύνθεση του εργατικού κινήματος. Για την οικοδόμηση μιας επαναστατικής αριστεράς, μιας διεθνιστικής αριστεράς που θα συγκρουστεί ιδεολογικά, πολιτικά και πρακτικά με τον καπιταλισμό και το αστικό κράτος. Που θα βγάλει τους εργαζόμενους από την κόλαση του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Καπιταλιστών και θα τους ενώσει με τους αγώνες των εργαζομένων και των λαών όλης της Ευρώπης για την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής Ευρώπης των εργαζομένων. Στις 21 Μάη λοιπόν καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα να μαυρίσουν τη Νέα Δημοκρατία και τη δολοφονική μνημονιακή πολιτική της, να μαυρίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλο επιχειρεί να εφαρμόσει ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα μένοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας πιστά τα μνημόνια και τα αντεργατικά μέτρα. Για την ενίσχυση λοιπόν των αγώνων, για την νίκη των αγώνων, για την αντεπίθεση των εργαζομένων, για μια αριστερά επαναστατική και μια κυβέρνηση των εργαζομένων, κάνουμε μια πραγματική επιλογή, μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή. Στις 21 Μάη στις βουλευτικές εκλογές ψηφίζουμε ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας.